Θα πάμε στην Ιαπωνία. Είναι το βιντεάκι, το πρόμο που δείξαμε στην αρχή της εκπομπής με τον αναπληρωτή καθηγητή νομικής στο Πανεπιστήμιο του Κιώτο, τον κύριο Αντώνη Καραΐσκο, ο οποίος μας έστειλε αυτό το υπέροχο μήνυμα. Το δείξαμε στην αρχή της εκπομπής, θα συνομιλήσουμε μαζί του αμέσως τώρα. Κύριε Καραΐσκο, να σας ευχαριστήσω πολύ. Την καλησπέρα μου από Κρήτη. Καλησπέρα σας από το Κιώτο Ιαπωνίας. Είναι ίσως η πιο όμορφη εποχή του έτους για τους Ιάπωνες? Όντως έχετε δίκιο. Η Άνοιξη είναι η πιο όμορφη εποχή στην Ιαπωνία και ομοίως όμορφο είναι και το φθινόπωρο που είναι κατακόκκινα τα φύλλα στα δέντρα. Πώς γιορτάζουν εκεί οι Ιάπωνες την εποχή? Και θέλω να μου πείτε λίγο κατά πόσο έχουν επηρεαστεί βέβαια και πρακτικά στο να γιορτάσουν την Άνοιξη με τις περίφημες κερασιές, αλλά και μέσα τους η ψυχολογία τους πόσο έχει επηρεαστεί. Συνήθως οι Ιάπωνες κάνουν το λεγόμενο χανάμι. Χανά σημαίνει άνθος και μη σημαίνει το να κοιτάω κάτι, οπότε αγναντεύουν τα άνθη. Και εδώ το χανά, το άνθος, σημαίνει μόνο τα άνθη των κερασιών. Οπότε μαζεύονται σε παρέες, τρώνε, πίνουν, συζητούν και παράλληλα αγναντεύουν τα άνθη των κερασιών που είναι πανέμορφα. Αλλά όντως, όπως αναφέρατε, λόγω του ιού, τώρα πλέον αυτή η δραστηριότητα δεν υπάρχει. Δηλαδή, πέρσι δεν υπήρχε καθόλου, είχε ουσιαστικά απαγορευτεί και φέτος πάλι σε πολύ μικρές ομάδες, σχεδόν καθόλου δηλαδή. Και γενικότερα, όπως είπατε, έχει επηρεαστεί πολύ και η ψυχολογία του λαού, επειδή παρότι εδώ στην Ιαπωνία δεν είχαμε κάποιο lockdown με αυστηρά μέτρα, δηλαδή ήταν πιο πολύ η κυβέρνηση ζητούσε από τους πολίτες να προσπαθήσουν να αποφεύγουν τις εξόδους κτλ. Γενικά οι Ιάπωνες στηρούν αυτά που ζητάει η κυβέρνηση, οπότε τώρα είμαστε και εδώ 2 χρόνια περίπου που αποφεύγουμε τις εξόδους, αποφεύγουμε τα ταξίδια. Και υπάρχει απαγόρευση, υπάρχει περιορισμό σε μετακινήσεις. Για πείτε μας λίγο κάποιες λεπτομέρειες αναφορικά με τα μέτρα που έχουν ληφθεί κεντρικά. Ναι, στην Ιαπωνία δεν υπάρχει νομοθεσία η οποία να επιτρέπει την λήψη μέτρων όπως στην Ελλάδα, για παράδειγμα. Οπότε απλώς η κυβέρνηση ζητούσε από τις επιχειρήσεις, από τα εστιατόρια κτλ. Να κλείνουν πιο νωρίς. Για παράδειγμα, στο Κιώτο έκλειναν τα εστιατόρια στις 8 η ώρα το βράδυ και μπορούσαν να σερβίρουν αλκοόλ μέχρι τις 7 η ώρα. Ή ζητούσαν από τις επιχειρήσεις να προσπαθούν να αφήνουν τους εργαζόμενους να εργάζονται και από το σπίτι, με remote. Αλλά όμως όλο αυτό είχε επηρεάσει την ψυχολογία του πληθυσμού και διάβαζα προάλλως ότι έχουν αυξηθεί πάρα πολύ οι αυτοκτονίες στην Ιαπωνία σε σχέση με άλλα έτη. Στο Κιώτο για τι πληθυσμό μιλάμε, κύριε Καραΐσκο? Το Κιώτο είναι μικρή πόλη για τα δεδομένα της Ιαπωνίας, επειδή η Ιαπωνία έχει περίπου 130 εκατομμύρια πληθυσμό. Εμείς είμαστε κάτι πάνω από 1 εκατομμύριο στο Κιώτο. Μάλιστα. Αναφορικά τώρα με τα μαθήματα στα πανεπιστήμια, αν διεξάγονται κανονικά, εδώ πέρα στην Ελλάδα έχουν επηρεαστεί, υπάρχει περίφημη τηλεκπαίδευση με τα όποια προβλήματα. Στην Ιαπωνία, στο πανεπιστήμιο σας, στο Κιώτο, τι επικράτει? Όλα τα μαθήματα, εγώ το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος, επειδή εδώ το νέο ακαδημαϊκό έτος αρχίζει τον Απρίλιο, το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος όλα τα μαθήματα εγώ τα έκανα online μέσω Zoom και συζητούσα και με φοιτητές μου και μου έλεγαν ότι αυτό τους συνοχώρησε πολύ, επειδή όπως μπορείτε να φανταστείτε οι πρωτοετής φοιτητές μπήκαν στο πανεπιστήμιο με πολλές προσδοκίες, αλλά δεν μπορούσαν να συναντήσουν άλλους οι φοιτητές, δηλαδή ήταν όλη την ώρα μπροστά στην οθόνη. Και αυτό δεν τους φάνηκε πολύ καλό. Διάβασα ένα άρθρο σήμερα σύμφωνα με το οποίο η επιχειρηματική εμπιστοσύνη στην Ιαπωνία έχει επιστρέψει σε προπανδημίας επίπεδα. Δηλαδή οι σχέσεις, η αλληλεπίδραση, η εμπιστοσύνη, η επικοινωνία μεταξύ των επιχειρήσεων έχει επιστρέψει σε προ-κορονοϊού εποχή. Αυτό είναι κάτι θετικό. Ναι, είναι θετικό, επειδή τον τελευταίο καιρό είχαμε και λιγότερα κρούσματα και όπως ξέρετε είναι και οι Ολυμπιακοί Αγώνες που θα γινόταν κανονικά πέρσι, μεταφέρθηκαν για φέτος και φέτος θα γίνουν αλλά χωρίς να έχουμε από εξωτερικό... Θεατές και επισκέψεις. Θεατές, ναι, ακριβώς. Αλλά γενικότερα το κλίμα ήταν καλό. Δυστυχώς όμως τώρα έχουν ξαναρχίσει να αυξάνονται τα κρούσματα. Ναι. Και το άσχημο είναι ότι έχουν αυξηθεί πολύ στην περιοχή της Οσάκα. Η Οσάκα είναι η
η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη μετά το Τόκιο. Και το, η Οσάκα έχει ξεπεράσει το Τόκιο σε αριθμό κρουσμάτων τώρα, δυστυχώς. Σε ημερήσια βάση. Ακριβώς. Η νοοτροπία ωστόσο των Ιαπώνων είναι ότι οι άνθρωποι δέχονται υποδείξεις, ακολουθούν τα μέτρα, δεν υπάρχουν συνωστισμοί, αυτό μας είπατε και στον πρόλογό σας, ακολουθούν τις κατευθύνσεις. Αυτό είναι αλήθεια και είναι ένα χαρακτηριστικό πιστεύω της ιαπωνικής κουλτούρας, ότι γενικότερα ακολουθούν τις οδηγίες, προσπαθούν να τηρούν τους κανόνες. Δηλαδή αυτό φαίνεται σε διάφορες πτυχές της καθημερινής ζωής και το θεωρώ ένα βασικό χαρακτηριστικό της ιαπωνικής νοοτροπίας και κουλτούρας. Με τα εμβόλια, κύριε καθηγητά, τι επικρατεί με την εμβολιαστική διαδικασία? Έχουν αρχίσει σταδιακά οι εμβολιασμοί, αλλά όχι σε πολύ μεγάλη κλίμακα. Οπότε ακόμα δηλαδή, τα μέτρα που λαμβάνουμε είναι οι μάσκες, οι απολυμάσεις και τα λοιπά, αποφεύγουμε τις εξόδους, δηλαδή περιμένουμε τώρα να αρχίσουν σε πιο μεγάλες κλίμακες οι εμβολιασμοί, εν ώψη και των Ολυμπιακών Αγώνων πάντα. Έχουν ξεκινήσει εμβολιασμοί από συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες? Ναι, ακριβώς από τις ευπαθείς ομάδες. Η καταγωγή σας από Ελλάδα... Ναι, ο πατέρας μου είναι Έλληνας, η μητέρα μου είναι Ιαπωνέζα και ο πατέρας μου είναι από Αγρίνιο η καταγωγή, αλλά δεν έχουμε συγγενείς πλέον εκεί, οπότε εγώ γεννήθηκα στην Ιαπωνία, αλλά μεγάλωσα στην Αθήνα, οπότε μπορώ να πω ότι είμαι Αθηναίος ουσιαστικά. Επιστροφή στην Ελλάδα, φαντάζομαι έχετε ξεκινήσει και μια ακαδημαϊκή έτσι, πορεία στην Ιαπωνία, είναι δύσκολο να υπάρξει? Επιστροφή όντως είναι δύσκολο πλέον, αν και θα σας ομολογήσω ότι αρχικά όταν ήρθα στην Ιαπωνία για να κάνω το διδακτορικό μου εδώ, σκεφτόμουν να μείνω εδώ 3-4 χρόνια να πάρω το διδακτορικό τίτλο και μετά να γυρίσω στην Ελλάδα. Αλλά τώρα πλέον το βλέπω δύσκολο, πάντα όμως ανυπομονώ να γυρίσω στην Ελλάδα μία φορά, δύο φορές το χρόνο, αν και τώρα δεν το κατάφερα. Εδώ και 1,5 χρόνο δεν έχω μπορέσει να γυρίσω. Υπάρχουν ομοιότητες στην νοοτροπία, στην ιδιοσυγκρασία, στον χαρακτήρα, στον ψυχισμό των Ιαπώνων με τους Έλληνες? Υπάρχουν, ναι, είναι πολλές και οι διαφορές, αλλά τουλάχιστον εκείνο που αισθάνομαι ιδιαίτερα έντονα είναι ότι οι Ιάπωνες σέβονται πολύ τον πολιτισμό, την ιστορία. Γι' αυτό το λόγο και θαυμάζουν πάρα πολύ την Ελλάδα και όπως και την Κρήτη που είναι πάρα πολύ γνωστή και για το πολιτισμό της αλλά και για τη διατροφή. Ναι. Και πιστεύω ότι αυτό είναι ένα κοινό στοιχείο γιατί και οι Έλληνες, από όσο γνωρίζω, από τους γνωστούς μου και τους φίλους μου, θαυμάζουν την Ιαπωνία για τον πολιτισμό της, την ιστορία. Μουσιακοί χώροι εκεί στην Ιαπωνία, στο Κιώτο, παραμένουν ανοιχτοί? Ναι. Είναι ανοιχτοί και σταδιακά έχουν αρχίσει να επιστρέφουν στο αρχικό ωράριο, δηλαδή πριν από τη συντόμευση του ωραρίου. Αλλά τώρα πάλι λόγω της Οσάκα που είναι κοντά στο Κιώτο, με το τρένο είναι περίπου μισή ώρα από το Κιώτο, ανησυχώ ότι ίσως τις επόμενες μέρες να υπάρξουν πάλι κάποιοι... διάβαζα σήμερα στα νέα ότι ήδη ο Δήμος του Κιώτο ζήτησε από τις επιχειρήσεις να ξαναγυρίσουν στο ωράριο που ήταν με τη συντόμευση. Οπότε ίσως να έχουμε πιο αυστηρά μέτρα τις επόμενες ημέρες πάλι. Μάλιστα. Κύριε Καραέσκο, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση που είχαμε.